χώματα και με στους ταρσανάδες σκαλίσαμε, αγαπήσαμε καΐκια και κυράδες. Και όταν είχε ξαστεριά και έρχονταν το φεγγάρι και εμείς του τραγουδούσαμε μαζί του να μας πάρει. Μ' αυτό χανόταν και φεύγε στα μακρινά στα ξένα και τα τραγούδια αρχίζαμε τα παραπονεμένα. Κατέβω, Μανώλη. Θέλω να την ζήσω την νύχτα του γάμου. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Sabah askerlik için karakola gelsin. Hristos Kolis, Christoforos Pananoğlu, Kotsos Vasiloğlu, Manolis Aksiotis, İstikamet Ameleta Buru. Ποιος γύρισε από εκεί, σαν κάτι ήρθε, οι άρρωστος. Να δουλέψουμε, μας πάνε, όχι να μας σκοτώσουνε. Ξέρεις, ο Σεφκέτ έφυγε, μαζί τους πήγε. Ναι, πήγε μαζί τους εκεί που τους εξόρισαν. Στο λέω και βάλ' το καλά στο ξερό σου. Δεν είναι σαν τους άλλους ο Σεφκέτ. Όποιος έχει την εξουσία στα χέρια του Μανώλη, αργά ή γρήγορα θα τη χρησιμοποιήσει. Ρολόνο ονούτ. Οσμάνλη βαταντάσισεν. Ικίντζι αμέλη ταμπούρουντα. Αλλά βε δευλέτ μπένιν. Γιατί τους έχουν δεμένους. Για ψηλιουπίδι μας εστένουν στο ντουφέκι. Ήστραβάν στην κρεμάλα. Τότε αξίζεις κάτι εδώ μέσα. Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο. Ρούμτζα βιλεν βάρμ. Πάει, φιλίμιος. Με κοροϊδεύεις, ρε. Με σένα θέλω να μιλήσω, όχι με δεύτερους. Ναι, σε λεντενή ανλάμιορουμ. Γερινέτεν. Ρε, σε φκέτ. Ματανούν. Και σου τζι γερευλί ολαρά κελμίς. Τα μπρουμά δουν με κυστήρουμ. Κιούν και μπαβάμ χαστάντρα. Άμα φεύγεις, τουλάχιστον ένα γράμμα μπορείς να δώσεις τη μάνα μου. Ένα γράμμα μόνο, ρε Σεφκέτ. Καλλιόκι μας. Κι εσείς ξύπνιος είστε, ε. Το θέμα είναι εσύ γιατί δεν γυμνάσαι. Εμένα με πειράζει πολύ το φεγγάρι. Αλήθεια, εσάς δεν σας πειράζει το φεγγάρι, όχι. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Με κοροϊδεύεις, Κατίνα. Κάθε βράδυ έχει φεγγάρι. Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Κατίνα. Παπάς είμαι. Εξομολόγος. Εδώ έρχονται ξένοι άνθρωποι και μου ανοίγουν την ψυχή τους. Κι εσύ, η ανιψιά μου, μου κρατάς μυστικά. Κανένα μυστικό, θεία μου, κανένα. Αλλά όλα αυτά που έχουν γίνει είναι λογικό και να ανησυχώ και να σκέφτομαι, τίποτα άλλο. Κατίνα. Ήμουν κι εγώ νέος, ξέρεις. Δεν γεννήθηκα ξαφνικά μεγάλος και παπάς. Κι ένιωθα κι εγώ με την καρδιά μου, όπως λέει κάποια ψυχή. Και ρωτήθηκα κι εγώ όπως όλοι. Ναι, Κατίνα. Αγάπησα κι εγώ μια γυναίκα. Τη θιά σου.
Μπορεί λοιπόν να είμαι παπάς, αλλά ξέρω πολύ καλά από έρωτες. Είμαι πολύ κουρασμένη. Καληνύχτα. Άκουσε, παιδί μου. Όλοι ερωτευθήκαμε, αλλά δεν γεννήκαμε άλλοι άνθρωποι. Θα σου κάνει κακό αυτός, κατάλαβε. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Ποιος θα μου κάνει κακό? Θα σε τρελάνει με την τρέλα του, με το ξερό το μυαλό. Άλλωστε, όλοι οι αξιώτες έχουν αυτή την τρέλα στο μυαλό τους. Καταλαβαίνω, παιδί μου. Όχι αυτόν. Βέβαια, σαν κορίτσι, μπορείς να ερωτευθείς όποιον θέλεις, αλλά όχι αυτόν. Είμαι πολύ κουρασμένη, θεία. Καληνύχτα. Κατίνα, Κατίνα, στα λέω όλα αυτά γιατί θέλω να αλλάξεις τη ζωή σου. Και επειδή ακόμα εκεί που πήγε, κανείς δεν ξέρει αν θα γυρίσει πια. Κιόλας. Το Σεφκέτ ψάχνεις, Μανολάκη. Μην τον είδατε. Έγινε καπνός. Και καλύτερα δηλαδή να μην βλέπουμε και τη φάτσα του. Ένα γράμμα ήθελα να στείλω στη μάνα μου, της το είχα υποσχεθεί, αλλά... Ναι, καλά ρε. Σιγά μη σε εξυπηρετούσε ο τουρκοδιάολος. Ας τη μάνα σου ρε Μανώλη. Καλύτερα που δεν πήρε το γράμμα ως Κατιάρης. Τι θες να μάθει δηλαδή η γυναίκα, το πόσο καλά περνάμε εδώ μέσα. Καλά σου λέει ρε. Κοπά να μπας και τελειώσουμε μια ώρα αρχίτερα. Ο χρόνος σε βασανίζει όταν κυλάει αργά. Μέρες και εβδομάδες μοιάζανε μήνες και χρόνια. Πού να ήταν ο Μανώλης μου? Τι να έκανε? Τότε δεν ξέραμε ακόμα πως έστρωνε γραμμές για το σιδηρόδρομο. Δεν ήθελα να το ομολογήσω, αλλά βαθιά μέσα μου φοβόμουν. Φοβόμουν. Μη δεν τον ξαναδώ ποτέ. Μέρες τώρα που το σκέφτομαι. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Δεν πάει άλλο. Δεν είναι ζωή αυτή. Θα ρομάξουμε στη δρόμα και στην ψήρα εδώ μέσα. Δεν αντέχω. Ρε Χριστό, εγώ μαζί σου ρε, να το σκάσουμε. Να την κοπανίσουμε απόψε κιόλας. Και να πάμε πού ρε Πανανούγλου? Ξέρεις που βρισκόμαστε? Ολόκληρη την Τουρκία πρέπει να διασχίσουμε για να ξαναδούμε τα κεραμίδια του χωριού μας. Οπουδήποτε μακριά από εδώ ρε Μανώλη. Κάτι να κάνουμε ρε. Εσύ τα αντέξεις αυτό εδώ μέσα? Δεν ξέρω. Όχι, δεν τα αντέχω. Ο έκτος ή ο έβδομος είναι που λυποθυμάει και να τον ξαναβλέπουμε. Στο αναρωτήριο λένε δεν ξέρουν τι είναι. Δεν βγάζουν άκρη. Καινούργια αρρώστια, τι να πω. Θα κολλήσουμε όλοι εδώ μέσα. Στο αναρωτήριο να είμαστε το ίδιο, φαντάμε. Δεν βλέπεις που δεν τους ξαναστέλνουν πίσω? Δεν πάει άλλο. Αρχίζω να καταλαβαίνω. Έχουμε πρόοδο. Μακάρι να μπορούσαμε να φύγουμε, ρε Κώστα. Αλλά δεν μπορώ να βάλω κι άλλο μπελά στην οικογένειά μου. Αρκετά πλεξίματα είχαν μέχρι τώρα, μια με τον ένα, μια με τον άλλον. Κάτι πρέπει να κάνουμε, αλλά να λιποτακτήσουμε, όχι. Αβάν, αβάν, τουρμάι!
Çıkın dışarı. Komandante Tüse geliyor. Yeni gelen emre göre tren raylarından tren geçer. Trenlerin çalışması için kömür gerekiyor. İtirazı olan var mı? Aranızda kömür yapmayı bilen var mı? Mutlaka vardır. Ben komutanım. Kömür işinde ben ustayım. Demek ki öyle köpoğlu köpek. Yalan söylüyorsan seni diri yakarım. Yalan söylemiyorum komutanım. 10 gün içinde 300 oka kömür güdürmesem burnum kıldan incedir. 10 gün içinde 300 oka kömür. Yapabilir misin lan? Yapabilirim. Ancak yardımcılarımı seçmede bana izin verin. Seç. Sıksın orayı, öteki sıksın. Ritikalım. Ξέχανα το θαμό. Φάνε Τούρκοι. Λοιπόν, τάκτες φαύμος δεν πάρκετε, καταλαβαίνεις. Από βουνά ξέρουμε, με το στρατή. Έλα, εδώ θα πεθάνουμε από την αρρώστια. Τρελός, ρε. Έλα, ρε Κωνσταντή. Εδώ θα πεθάνουμε. Başkasını seç. Vakit kaybetme. Tamam efendim. Seçtiysen git. Hadi yürüyün. Hemen yürüyün. Yürüyün. Καλά, ούτε ένα γράμμα, ούτε ένα νέο, τίποτα. Τίποτα, νέκρα. Μακριά από εμάς, δεν μου τη λέω. Δεν πειράζει. Χειρότερο από αυτό που έγινε στο στρατή, δεν μπορεί να ξαναγίνει. Ας γεννήσω με το καλό και μετά δεν φοβάμαι τίποτα. Σε καμαρώνω, μωρέ Λενιό. Είσαι τόσο γενναία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολο. Να ξέρεις ότι δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ όπως το ξέρω εγώ ή να ζεις με την αγωνία όπως εσύ. Εγώ θα τον ξαναδώ. Έτσι νομίζω. Αν γυρίσει, που θα γυρίσει, θα δεις. Θα είναι σαν να μην έφυγε ποτέ. Πιάστο, να δεις πώς κλωτσάει. Το θηριάκι. Πω, κι εγώ σ' αφήνω και κάθεσαι κατακουβαλάς αυτά, άστα. Δεν πειράζει. Με βοηθάει κι αυτός. Ποιος? Αυτός. Δεν βλέπεις την κοιλιά μου που είναι μητέρη. Ξέρεις τι λες αυτές τις περιπτώσεις. Ο στρατής μου ήθελε να αφήσει πίσω του μακελάρι. Εκδικητή. Και τον άφησε. Και αυτό μου φτάνει. Αχ, ρε Λενιό, εγώ δεν ξέρω. Δεν με χωράει ο τόπος πια. Περίεργα πράγματα περνάνε από το κεφάλι μου. Τι περίεργα πράγματα, τι θες να πεις? Γιατί τους πήγανε στην άλλη άκρη της γης. Στην άλλη άκρη της Τουρκιάς, γιατί? Επίτηδες. Γιατί θέλουν να τους ξεκόψουν από τους δικούς τους. Σαν να είναι πεθαμένοι. Και στη θέση τους φέραν αυτούς εδώ. Δεν καταλαβαίνεις, να μας αφανίσουνε θέλουν. Πώς θα τα καταφέρουμε, ρε Μανώλη, μου λες? Θα τα καταφέρουμε, αργία να το πιστέψουμε. Αν το πιστέψουμε θα γίνει, μη χωλιάς. Καλά ρε, πώς σου ήρθε να του πεις ότι ξέρεις να φτιάχνεις καρβούνο? Εκείνη την ώρα, άμα ρωτούσε ποιος ξέρει να φτιάχνει αστέρια, εγώ ξέρω, θα έλεγα.
Μωρέ, πιο εύκολα φτιάχνεις αστέρια παρά καρβουνό. Έχεις ανάψει ποτέ σου καμίνι? Όχι. Αλλά πηγαίναμε που και που με το Σεφκέτ και βλέπαμε ένα θείο του καρβουνιάρη πώς τα φτιάχνε. Και εντάξει, αν δεν τα καταφέρουμε, τότε λιποτακτούμε. Ξέρεις τι λέω? Καλύτερα να μην τα καταφέρουμε. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Γιατί μόνος μου δεν θα τα κατάφερα. Γεια σου. Efendim? Ne arıyorsun? Üzgünüm ama haberler çok kötü. O Manolis mu? Μην ταράζεσαι, ο Μανώλης είναι καλά. Ο φίλος του Σεφκέτ ήρθε πριν από κανένα μήνα και μου είπε ότι είναι πάρα πολύ καλά. Και σε μένα γιατί δεν ήρθε? Μπορεί και να σε ντράπηκε. Και μην νομίζεις, Άννα, αυτή τη στιγμή εγώ δεν σε ντρέπομαι. Ε? Κακό χαμπέρι μου φέρνεις. Λέγε. Λέγε, μη με σκάς. Ο Γιώργης σου. Τι? Στρατεύεται. Όχι. Όχι, όχι κι αυτόν. Όχι, κύριε μου. Δύο μου μείνανε. Ποιον θα έχω πια? Ψυχραιμία. Ψυχραιμία, κύριε Αξότενα. Όσο για τα χωράφια, εγώ θα σου φέρω όσα χέρια θέλεις. Στο χωριό μας έχουν έρθει πάρα πολλοί πρόσφυγες. Θέλουνε δουλειά. Πεινάνε. Κάτι πρέπει να κάνουν για να μπορέσουν να ζήσουν. Στα χωράφια... Ποιος νοιάζεται για τα χωράφια? Εδώ χάνουμε ανθρώπους. Μου παίρνουν ένα-ένα τα παιδιά μου μέσα από τα χέρια μου και εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Λυπάμαι, Άννα. Λυπάμαι. Κύριε Μεφέντη, αν μπορείς να κάνεις κάτι εσύ, να μου μείνει το παιδί μου. Τι να κάνω, Άννα? Αυτά τα κανονίζουν άλλοι, η κυβέρνηση, ο στρατός. Εγώ... Άλλαξες. Άλλαξες, κύριε μου. Σκληρίνες κι εσύ. Σε παρακαλώ, κάνε κάτι. Σε παρακαλώ. Ό,τι μπορούσα έκανα, κύριε Ξότινα. Ό,τι έβγαινε από το χέρι μου, το έκανα. Και μην ξεχνάς, αν δεν ήμουν εγώ, ο γιος σου θα είχε την ίδια τύχη με τον Πανάγο. Κι αυτός τώρα τριγυρνάει από εδώ και από εκεί. Κυνηγημένο σαν το σκυλί. Ή το Γιώργη σου που μπήκε φυλακή. Με όλα αυτά όμως εγώ διαφωνώ, Άννα. Διαφωνώ. Και δεν είμαστε όλοι το ίδιο, το ξέρεις. Αλλά οι περιστάσεις που... Οι περιστάσεις, ναι. Οι περιστάσεις. Αχ, κύριε μου, κύριε. Με τον καιρό θα μας συνηθίσουν. Θα δουν πως δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από εμάς. Έχουν και όπλα. Αν τους τα παίρναμε θα μπορούσαν να... Είπαμε, Χρήστο, αν δεν τα καταφέρουμε, μόνο τότε. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να γυρίσουμε. Τόσους μήνες και ούτε μια άδεια. Ούτε ένα γράμμα στους δικούς μας δεν στείλαμε. Ήθελες κι εσύ, δεν ήθελες. Ούτε που στείλαμε το λοιπόν, αλλά ούτε και που λάβαμε. Και αυτό είναι το παράξενο. Δεν μας έστειλαν. Ούτε. Αυτό είναι το χειρότερο. Ούτε ένα γράμμα. Τι σκέφτεσαι, έτσι? Τι, ποια? Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις, ρε. Την κατίνατε, ε. Πώς σου ήρθε τώρα η κατίνα? Εγώ δεν έχω κορίτσι. Δεν αγαπώ ούτε με αγαπά καμιά. Ως τώρα το έφερνα βαριά. Τώρα όμως που το καλοσκέφτομαι, καλύτερα έτσι παρά να ήμουν όπως εσύ. Ούτε κι εγώ έχω κορίτσι. Έλα, ρε Μάνολη, τώρα από μένα κρύβεσαι, ρε. Αλήθεια σου λέω. Και δεν μου λες? Θέλω να πω, δεν έχετε κάνει τίποτα? Άντε ξάπλα, ρε, που σε πιάσε η πολυλογία. Δεν έχω κορίτσι, είπαμε, και αυτό είναι. Μωρό, ο κόσμος το έχει τουμπάνο και συγκριφό καμάρι, μου φαίνεται. Άντε ξάπλα, γιατί έχουμε δουλειά αύριο. Αν δεν φέρουμε το κάρβουνο που θέλει ο ταγματάρχης, μας πάρει το κεφάλι. Και μίλα μετά όσο θέλει για κορίτσια εσύ. Αυτός εδώ με το γιο του. Καλά, παιδί μου. Μιλάνε εκεί έξω για τη δημογεροντία.
Δηλαδή θες να μου πεις ότι ο μπαμπάς έβγαλε βόλτα το παιδάκι του να παίξει με τα άλλα παιδάκια. Αυτό μου λες. Αυτό το βιολί πρέπει να σταματήσει. Είμαι αποφασισμένη. Τι έγινε, Θεέ? Γιατί είναι πάλι αυτή εδώ? Το θέμα νομίζω ότι έχει κλείσει. Δεν έχει κλείσει? Ναι, μπορεί για σένα να έκλεισε. Αλλά οι άνθρωποι μένουν. Και εγώ δεν μπορώ να τους απογοητεύσω. Εγώ, όμως, δεν είμαι χωράφι να περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή πότε θα πουληθώ. Fühlst du dich nicht wohl? Also gut, was habe ich denn diesmal angestellt? Es scheint mir, dass du mehr Spaß hast, als es notwendig ist. Ich habe auch Spaß, aber nur, wenn ich keine Arbeit habe. Das liegt daran, dass die Arbeit für dich ein Vergnügen ist. Du lässt Köpfe rollen, dann wird gefeiert und Abdul kommt auf seine Kosten. Die Türkei wird dir auf ewig dafür dankbar sein. Womit hast du Abdul denn diesmal so begeistert? Mit der Besetzung der Seehäfen mit Türken. Emigranten aus Mazedonien. Ha, einem Volk. Die Wurzeln rausreißen entflammt den Hass, oder? Hast du immer gesagt. Ja, ich weiß. Aber dieser Hass kann für uns vom Nutzen sein. Bravo. Weise gesprochen. Hans, ich hab's dir mehrmals gesagt. Ich sag's nochmal. Wir haben nicht unsere Kultur, unsere Zivilisation zurückgelassen, damit wir mit diesen Barbaren Spaß haben. Nein, danke. Und? Was soll ich machen? Ja, pass auf. Solange die Situation in diesem Gebiet flüssig bleibt, wir haben sehr große Gelegenheiten, Geschäfte zu machen. Es öffnen sich viele Türen für Geschäfte. Das ist unsere Chance. Und du musst endlich an deine Zukunft denken. Das ist der Moment. Und Frauen, Hans. Frauen findest du, wann du willst und wie viel du willst. Ja, ich hab dich verstanden. Das war deutlich genug. Du willst mich also in deinen zukünftigen Plänen mit einbeziehen. Also gut. Wie kann ich dir helfen? Und du wirst mir helfen. Wenn es Vergnügen bereitet? Ja. Pass auf. In den nächsten Tagen reise ich ab, um Ameleta Buru zu inspizieren. Mein Plan, die Türken mit ihren Auslandsbürgern in Streit zu bringen, funktioniert sehr gut. Das ist unsere Chance. Vater, es gibt Momente, da bin ich sehr stolz, dein Sohn zu sein. Mach mich auch stolz, dass ich dein Vater bin. Ich möchte, dass du an meiner Seite bleibst. Komm jetzt, lass uns gehen. Habe ich eine andere Wahl? Ich fürchte, nein. Danke.
dann ist es mir ein Vergnügen, dich zu begleiten. Gut, Reis. Prost. Prost. Έτσι μου ήρθε να αρπάξω ένα όπλο να τους καθαρίσω. Καλά λέγει ο στρατής ο ξένος που είχε να τους ξεκάμει όλους. Τώρα που μπήκαμε στο χώρο θα χορέψουμε. Πού πάμε σε καρτάση. Πάμε παιδιά. Να το πάμε στη σκηνή. Πάμε στη σκηνή. Έλα. Έλα προσεκτικά. Έλα ρε φίλε. Να το ξαπλώσουμε πέρα. Εσύ, Χρήστο, δεν σου θυμίζει τα συμπτώματα που είχαν οι άλλοι στο τάγμα. Δες να κόλλησε. Πώς το κόλλησε, ρε. Αφού φύγαμε. Κι άμα κόλλησε αυτός, πώς δεν κόλλησαμε κι εμείς. Ξέρω εγώ. Μπορεί και να κόλλησαμε. Χρήστο. Τι έπαθες, ρε. Χρήστο. Γιώργη, έλα έξω. Τι έγινε πάλι, μάνα. Άκου. Ήρθε χαρτί να παρουσιαστείς. Αλλά δεν θα πας. Και πώς. Άστο σε μένα. Να λιποταχτήσω. Δεν θα πας καθόλου. Ούτε να παρουσιαστώ. Κι αν ξανάρθουνε. Θα σε κρύψω. Εδώ. Είναι επικίνδυνο, μάνα. Δεν θα είναι εύκολο. Έχει γεμίσει το χωριό λιποτάχτες. Οι Τούρκοι το έχουν μυριστεί και θα ρίχνουν σε όποιο βρούνε. Δεν σ' αφήνω. Άλλο παιδί μου εγώ στον Τούρκο δεν δίνω. Κι άμα πιάσουν. Θα δούμε τι θα κάνουμε τότε. Άιτε τώρα πήγαινε μέσα. Έκλαιγες, κόρη μου, όχι. Θα μου περάσει. Τι είναι αυτός εδώ. Τι κάνεις με το χάρτη. Ψάχνει να βρίσκει τα μελέτα μπουρού. Α. Κακό είναι να ξέρω που βρίσκονται. Έλα, μη βασανίζεσαι άλλο, κόρη μου, τώρα. Αυτός τώρα είναι πολύ μακριά. Κι όμως, το βρήκα. Να δες. Εδώ είναι. Ου, στην άλλη άκρη του χάρτη, στην άλλη άκρη της γης, είδες. Έλα, έλα, έλα. Έλα, έλα. Φέρ' το χεράκι, το κεφαλάκι εδώ. Ω, τρι-τι-τι, αφού σε χαϊδεύα, μικρή. Τρι-τι-τι. Πού να τα φανταζόμαστε όλα αυτά. Μα δεν γελάς με όλα αυτά που σου λέω. Μα. Θεία μου. Θέλω να μου υποσχεθείς κάτι. Ακούω. Δεν θέλω να ανησυχείς για μένα. Δεν θέλω να στενοχωριέσαι. Και θέλω να θυμάσαι
Ότι σ' αγαπάω πολύ. Ματάκια μου, ματάκια μου. Σκοτίζεις το μυαλουδάκι και βαραίνεις την ψυχή σου, ε. Όλα θα πάνε καλά. Έλα, σου δώσω ένα φιλί. Κι άλλο ένα. Έτσι, μπράβο. Ήρεμα από εδώ και πέρα, έτσι. Μπράβο. Μανούλη, είμαι άρρωστο σαν του άλλου, ε. Καλό. Θα δω τι θα κάνω. Μόλι φτάσουμε στο τάγμα, θα μιλήσω στον διοικητή. Καλά. Άμα θα σου πάρει και σένα το κεφάλι με το τέτοιο κάρβουνο που φτιάξαμε. Χάτι, κιντελίμ. Μουλάρ νόλαγιακ. Κιντελίμ, μουλάρ χαλσίν. Μουλάρ γκέλμεδεν, ίτσι περιγερέ, κοιτμέ. Ταμάμ. Προχωράτε εσείς, τα φέρνω εγώ τα πράγματα. Onoka. Bu karakışta bundan iyi kömür hiç kimse yapamaz. Odunlar çok ıslak. Yavur, keleği kurtardın. Bu kömürden fazla istiyorum. Kömürcülere dağda çalışmaları için 10 günlük adam başına çifte porsiyon tayin verin. Evet komutanım. 12 otan. Yukarıda açlıktan devamlı bayılıyorlar. Hastaneye sevkleri için emir vermenizi rica ediyorum. Ulan bu kömür için senin isteklerine hayır demiyorum. Komutanım, Allah her istediğinizi versin. İsesi enamalagana. Katafercis. Ya oğlu kalça. Milad elinika den ixera. Ya ti bre, esi turkika de milas. Bakalım sonunda ne kazanacak? Kim kalacak gavuroğlu? Göreceğiz sonunda kim kalacağını. Öyle mi? Πάμε να φάμε. Πάμε καρβουναρί. Κουτσά στραβά, μια χαρά τα καταφέραμε τα ψέματα. Μωρέ, καρβουναρέ γεννηθήκαμε, μου φαίνεται, δεν το ξέραμε. Και καρβουναρέ θα πεθάνουμε από όσο βλέπω. Σίγουρα είσαι καλύτερα, ρε. Ναι.
Κοίτα, αν μείνουμε μέχρι τον Απρίλη πάνω στο βουνό, με το που θα φτιάξει ο καιρός, εγώ λέω να... Βεγγούλη, μη πάθεις, ρε. Είσαι καλά, ρε. Ρε, τίποτα. Μια αναγούλα. Κάκος και λειψόφο δεν έχει. Την κοπανάμε τον Απρίλη. Βουδούρια, μπλάνε, δυσόρα. Κομμαντάτε, σέγγελιο. Κάνας ανώτερος θα έρθει. Καλά ελληνικά, ε. Ναι, αναγκαστικά έμαθα. Κρίμα που δεν μάθατε και δική μας γλώσσα. Γιάζικ, εγώ όμως δική σας ξέρω. Α, wirklich. Sie sprechen Deutsch? Genug, euch zu verstehen. Να sieh mal an. Wir werden uns sicher sehr gut verstehen, Herr Kommandant. Die Griechen sind auf die gute Zeit gewöhnt. Die können Arbeit und Disziplin nicht verkraften. Deswegen sind wir ja hier. Aber sprechen ja. wir bei der Kommandatur weiter. Okay, machen wir das. Ja, Ulların gücü kalmadı. Herkes ikide bir bayılıyor. Steh auf. Sieko, Epano, Epa! Hörst du nicht? Du sollst aufstehen, du dreckige Sau! Steh auf! Achtung! Du wagst es, mich anzufassen! Verhaftet ihn! Götterin schon um! Was geht's denn nicht rein, Mensch? Es liegt nicht an der Arbeit, Vater. Die sind hier alle krank. Lass uns lieber verschwinden, bevor die uns auch noch anstecken. Hans, beruhige dich. Wenn sie krank sind, ein Grund mehr hier zu bleiben, um festzustellen, ob es wahr ist. Komm, sprechen wir weiter drin. Verstehe. Aber sorge dafür, dass der Grieche, der mich beleidigt hat, vor einem Militärgericht kommt. Wieso? Was hast du denn gegen ihn? Vor langer Zeit. Da hat er mich bei einem Rennen geschlagen. Er ist der Freund von Fräulein Selbesi. Mensch, Hans, denkst du immer noch an diese Frau? Vergiss sie! Reiß dich zusammen! Kopf hoch! Gehen wir aber drinnen weiterreden. Ist gut, Vater. Komm. Habt ihr's alles schön?
αγαπημένη μου, θεία και θεία. Είμαι μεγάλη πια και πρέπει να πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου. Μην ανησυχείτε για μένα. Όταν θα είμαι έτοιμη θα σας γράψω. Σας ευχαριστώ για όλα και σας αγαπώ. Σας φιλώ το χέρι, η ανιψιά σας. Γιατί μου το έκανες αυτό, κορίτσι μου. Σέρεφε, Ρόστ. Mein Vater ist der Ansicht, dass Sie Ihre Haltung gegenüber dem Feind verschärfen sollten, Herr Kommandant. Die Griechen sind ein zähes Volk, das wissen wir beide. Deshalb sollten wir auf der Hut sein. Aber die meisten sind krank. Was soll ich mit denen tun? Das Krankenhaus ist voll. Ich habe nur einen Arzt. Die gehen zugrunde. Die sterben. Das ist ja auch unser Ziel, Herr Kommandant. Verlangen Sie Totengräber und keine Ärzte. Schicken Sie sich hier rum zu sterben? Ziel ist, dass wir die griechische Bevölkerung von den Küsten wegbekommen. Und auch, dass ihre Dominanz im wirtschaftlichen, sowohl auch im gesellschaftlichen Teil des Landes erlöscht. Wir kolonisieren die Dörfer mit türkischen Bürgern, mit euren Zuwanderern. Wenn wir dieses Problem auf natürlichem Wege beheben, umso leichter für uns. Verstehen Sie mich? Damit meinen Sie den Toten. Ich kontrolliere eine Arbeitslage, Herr General. Wie soll ich das tun, wenn meine Arbeiter sterben? Wer macht die Eisenbahnlinie? Wer präpariert den Kohl? Wir werden Ihnen immer neue Häftlinge zukommen lassen. Ja, und die werden auch sterben. Machen Sie sich keine Sorgen. Es gibt genug von denen. Sie werden rechtzeitig Ihre Eisenbahnlinie fertig bekommen. Evet. Anladım. Und unsere Gesundheit? Sind wir in Gefahr? Die Türkei befindet sich in einer Phase der Umstrukturierung, Herr Kommandant. Verschwenden Sie nicht unnötige Kosten an Medizin für diese Leute. Glauben Sie mir, Sie sind es nicht wert. Gut so. Machen Sie weiter so. Nur, ich verlange mehr Disziplin. Guten Tag. Guten Tag, Herr General. Augenblick noch, Vater. Der Soldat Axiotis, der mich beleidigt hat, wir haben ihn nicht erwähnt. Noch was. Der Grieche, der meinen Sohn beleidigt hat, der soll von einem Kriegsgericht verurteilt werden. Haben Sie verstanden? Jawohl, Herr General. Şoğlu eşekler. Biz katil değiliz ulan. Katil mi olacağız? Bir askerim. Gidin defolun lan buradan. Bir daha gelmeyin buraya. Burası benim yerim. Yemecen mi? Hadi gidiyoruz. Yeah.
και σε στενά σοκάκια. Εκεί πρωτογνωρίσαμε του κόσμου τα φαρμάκια. Και όταν είχε ξαστεριά και έρχονταν το φεγγάρι, εμείς του τραγουδούσαμε μαζί του να μας πάρει. Μα αυτό χανόταν και έφευγε στα μακρινά στα ξένα. Και τα τραγούδια αρχίζαμε